Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Καλημέρα κύριε Νατσούλη, σε εσάς τους ακροατές. Καλή Σαρακοστή να ευχηθώ. Και καλή Σαρακοστή πραγματικά. Και σύντομα να απαλλαγούμε από αυτό το δυσάρεστο γεγονός του πολέμου που γίνεται στην Ουκρανία. Το οποίο μας έχει επηρεάσει από ό,τι καταλαβαίνω πάρα πολύ. Βεβαίως η Καστοριά είναι μια περιοχή που έχει άμεσους δεσμούς κυριολεκτικά και με Ρωσία και με Ουκρανία λόγω της Γούνας. Πάρα πολλοί άνθρωποι και από Ρωσία και από Ουκρανία και ζουν και εργάζονται στην περιοχή μας. Και καταλαβαίνετε ότι αναγκαστικά και μοιραία είναι και πρώτο θέμα συζήτησης μαζί βεβαίως με τα ενεργειακά και τις αυξήσεις. Οι Καστοριανοί όμως και οι Καστοριανοί προσέρχονται στα φαρμακεία του νομού μας τελευταίες μέρες ζητώντας χάπια ιωδίου για τυχόν πυρηνικό ολοκαύτωμα. Θέλω να μας πείτε τι ιστορία είναι αυτή τώρα. Πράγματι κύριε Νατσούλη, με αφορμή και τις πληροφορίες και τα τελευταία δημοσιεύματα που κυκλοφορούν όλο αυτό το διάστημα με την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία σχετικά με τη χρήση των φαρμακευτικών σκευασμάτων του ιωδίου για την προφύλαξη ουσιαστικά από τη ραδιενέργεια, παρατηρείται στα φαρμακεία τόσο της περιοχής μας όσο και πανελλαδικά. Είναι όλο, ναι, το δεν είναι μόνο αυτό, δικό μας φαινόμενο φυσικά. Ναι. Πανελλαδικά γίνονται, όπως και σε τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, δηλαδή ξεκινώντας όλο το γεγονός αφού από τη γειτονική Βουλγαρία και έχει επεκταθεί και στην κεντρική Ευρώπη, ο κόσμος να ζητάει αυτά τα σκευάσματα του ιωδίου. Να τονίσουμε όμως τι και είναι αυτά τα σκευάσματα, κύριε Σαββόπουλε, που ζητάει. Αυτά τα σκευάσματα, τα χάπια ιωδίου. Και πού τα ξέρει ο κόσμος αυτά τα σκευάσματα. Προστατεύουν από ένα και μόνο ραδιοϊσότοπο και ουσιαστικά από ένα και μόνο καρκίνο, του θυροειδούς, κύριε Νατσούλη. Μάλιστα. Η ιδέα πίσω από αυτήν τη λήψη των χαπιών του ιωδίου είναι ουσιαστικά να γεμίσουμε το θυροειδή μας τεχνητά με αυτό το ιώδιο, έτσι ώστε όταν γίνει κάποια ραδιενέργεια στο περιβάλλον και έχει ο ανάγκη ο οργανισμός μας από αυτό το ιώδιο που καθημερινά χρειάζεται ο θυροειδής για να λειτουργήσει, να τον έχουμε ήδη δεσμευμένο στο σώμα μας, δηλαδή στον θυροειδή μας, έτσι ώστε να μην προσλάβει το ραδιενεργό ιώδιο. Μάλιστα. Ωστόσο, να διευκρινίσουμε και να τονίσουμε κατηγορηματικά, κύριε Νατσούλη. Και ποιος τα δίνει αυτά τα χάπια, κύριε Σαββόπουλε? Είναι Ελλάδα, χάπια αυτά, τι κύριε είναι? Νατσούλη, αυτά τα σκευάσματα ιωδίου που κυκλοφορούν ουσιαστικά σαν συμπληρώματα διατροφής έχουν πολύ μικρότερη περιεκτικότητα σε ιωδίο. Ουσιαστικά μέχρι και 500 φορές μικρότερες από τις δόσεις εκείνες τις οποίες αναφέρει ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μπορεί και πρέπει να χορηγηθούν σε περίπτωση που έχουμε κάποιο ραδιενεργό ατύχημα. Μάλιστα. Και ως εκ τούτου αυτά που κυκλοφορούν τώρα στην αγορά κάποια, είναι συμπληρώματα, λίγα, δεν είναι ακριβώς συμπληρώματα διατροφής, είναι ακατάλληλοι για τη σχετική ένδειξη. Το τονίζω ξανά άλλη μια φορά, είναι ακατάλληλα, δεν χρησιμοποιούνται για αυτό το λόγο. Μάλιστα. Στην περίπτωση τέτοιου συμβάντος, π.χ. που το απευχόμαστε όλοι κατηγορηματικά, κύριε Αντσούλη, και μη φτάσουμε σε αυτό το σημείο δηλαδή, να έχουμε κάποιο πυρηνικό, μια πυρηνική βόμβα ή πυρηνική έκρηξη και να έχουμε την εξάπλωση της ενεργίας, σε αυτήν την περίπτωση και μόνο, αρμόδιες είναι μόνο οι εθνικές αρχές της υγείας μας. Αυτές θα αποφασίσουν ποια σκευάσματα πρέπει να χορηγηθούν στον κόσμο, τι πρέπει να χορηγηθεί, σε ποιες ακριβές δόσεις, ανάλογα και την ηλικία τους και τα όποια σχετικά προβλήματα μπορεί να έχουν. Έχω ακούσει ότι έχουν πολλές παρενέργειες αυτά. Ακριβώς. Η μη σωστή χρήση αυτών των σκευασμάτων είναι σίγουρο ότι θα οδηγήσει σε επιβλαβές περιπτώσεις για τον οργανισμό μας. Γι' αυτό θέλουμε πολύ προσοχή, να εμπιστευόμαστε όλη την επιστημονική κοινότητα, τους αρμόδιους φορείς που σε τέτοιες περιπτώσεις θα βγάλουν τις αντίστοιχες ανακοινώσεις και ο κόσμος να μην επηρεάζεται από διάφορα είτε fake news είτε βομβαρδισμό πληροφοριών που δέχεται από τα μέσα ενημέρωση. Νομίζω ότι είναι ένα αντίστοιχο φαινόμενο, κύριε Σαββόπουλε, όταν είχαμε την αρχή της πανδημίας τώρα με τον COVID, που έπαιρναν ένα, πώς το λέγανε εκείνο το φάρμακο. Στην κολχική είναι, ακριβώς. Μπράβο, πολύ σωστά, κύριε Ανασκούλη, αναφέρατε. Σκεφτείτε πέρσι, όταν πρώην δύο χρόνια το ξέσπασε αμέσως ο κορονοϊός και όλοι είχαμε ακόμα άγνοια, μέχρι και η ίδια η επιστημονική κοινότητα, το θεραπευτικό πρωτόκολλο που πρέπει να έχουμε για την αντιμετώπιση του COVID. Είχε ξεσπάσει από την Ευρώπη ότι η κολχική ίσως μεν βοηθάει. Και θυμάστε τι γινόταν, πάλι συνωστισμό στα φαρμακεία και δεχόμασταν βομβαρδισμό από τους πολίτες για να τους κρατήσουμε και να τους χορηγήσουμε κολχικίνη.
η οποία κολχικίνη στο τέλος πλέον αποδείχθηκε και έχει απορριφθεί από το πρωτόκολλο έναντι του COVID-19 και πλέον δεν χρησιμοποιείται. Δεν κάνει δουλειά. Και η κακή χρήση της, πόσο επιβλαβής ήταν και για τον οργανισμό. Ήταν ακόμη χειρότερο δηλαδή που το έπαιρνες παρά να το. Πράγματι, ένα φαρμακευτικό σκεύασμα, κύριε Νατσούλη, όσες θεραπευτικές ιδιότητες και να έχει, η μίσωστή του χρήση και η μίσωστή του θεραπευτική χρήση με την ανάλογη δοσολογία και ανάλογα την ηλικιακή ομάδα. Είναι πολύ επιβλαβίζει τον οργανισμό και μπορεί πολλές φορές να είναι και θανατηφόρα, να είναι πολύ τοξική. Τώρα, όταν έρχονται ο κόσμος και σας ζητάνε χάπια ιωδίου, τους κοιτάτε παράξενα, τους ρωτάτε γιατί τα θέλετε για τέτοια. Δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε, κύριε Νατσούλη, τον κόσμο. Ο κόσμος πάνω στο φόβο του, στο άγχος του, στο στρες του, στον φόβο για την υγεία του, για την έκρηξη ενός νέου πολέμου και την επέκταση αυτού του πολέμου και στις περιοχές της δικής μας, προσπαθεί να θωρακίσει και τον οργανισμό του και την υγεία του. Αστάχος στο σπίτι που λέμε. Αστάχος στο σπίτι, μάλιστα. Ωστόσο, γι' αυτό είμαστε. Είναι ακριβό σκεύασμα, κύριε Σαββόπουλε. Όχι, δεν είναι ακριβά. Οι τιμές σου κυμαίνονται από ό,τι γνωρίζω και από την Ευρώπη στα 20 με 25 ευρώ. Μάλιστα. Ωστόσο, ο κόσμος καλό είναι να εμπιστεύεται την επιστημονική κοινότητα, τις αρμόδιες φορείς, εμάς τους φαρμακοποιούς, τους γιατρούς, τους προσωπικούς γιατρούς τους, να ακούνε την άποψή τους, να συμβολεύονται μόνο αυτούς και να μην επηρεάζονται από πληροφορίες και γεγονότα που διαβάζουν στο διαδίκτυο. Καλώς. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Για να δούμε, λοιπόν. Για φαρμακευτικά σκευάσματα και όπως τονίσαμε κατηγορηματικά και πριν, κύριε Νατσούλη, η μη σωστή χρήση τους μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη για τον οργανισμό. Και παρενέργειες και επικίνδυνη για τον οργανισμό. Ακριβώς. Είναι όμως ένα ακόμη παράδειγμα το πόσο ο κόσμος μπορεί να επηρεαστεί από αυτά που βλέπει, διαβάζει, με οτιδήποτε σοβαρό συμβαίνει πραγματικά γύρω είναι μας. Είναι αυτό που λέμε συνέχεια, πόσο καλό μπορεί να κάνει το διαδίκτυο με την ταχεία ενημέρωση σε πολλά θέματα, αλλά και η μη σωστή του χρησιμοποίηση. Πόσο κακό μπορεί να κάνει στον βομβαρδισμό πληροφοριών που δέχεται κάθε πολίτης, κύριε Νατσούλη. Μάλιστα. Γι' αυτό πρέπει να αξιολογούμε όλες τις πληροφορίες, όλες τις παραμέτρους, να εμπιστευόμαστε τους αρμόδιους και από εκεί και πέρα μετά να κρίνουμε αν θα πρέπει ή όχι κάτι να το χρησιμοποιήσουμε ή όχι. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σαββόπουλε. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, σας. Καλημέρα. Γεια σας. Αντένες 936. Σέντρα.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.